Ο παλμός του ελληνικού μηχανοκίνητου αθλητισμού δυναμώνει στην πίστα των Σερών, όπου η λέσχη αυτοκινήτου μοτοσικλέτας διοργανώνει τον δεύτερο γύρο του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Ταχύτητας Μοτοσικλετών για το 2016, το ερχόμενο Σαββατοκύριακο 14 και 15 Μαΐου. Οι γρηγορότεροι αναβάτες της Ελλάδας θα συναντηθούν ακόμη μία φορά στο μοναδικό αυτοκινητοδρόμιο της χώρας και έτσι το διήμερο προβλέπεται ιδιαίτερο καυτό. Είμαστε στο αυτοκινητοδρόμιο των Σερών, το μοναδικό στον ελλαδικό χώρο είναι γνωστό άλλωστε. Είμαστε έτοιμοι να υποδεχθούμε τους αθλητές. Περιμένουμε συμμετοχές, πάνω από 60 συμμετοχές θα είναι οι γρηγορότεροι αναβάτες της Ελλάδος. Πανελλαδικός είναι ο αγώνας, βαθμολογικό ενδιαφέρον έχει. Τον διοργανώνει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Μοτοσικλέτας σε συνεργασία με τη ΛΑΜΣ. Ο καιρός είναι καλός, είμαστε έτοιμοι από όλες τις πλευρές να αντιμετωπίσουμε οποιοδήποτε μικρό πρόβλημα προκύψει. Θέλω να πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά και θα είναι ακόμη μια επιτυχημένη διοργάνωση αυτές που συνηθίζουμε τον τελευταίο καιρό στο αυτοκινητοδρόμιο. Θα ήθελα να σημειώσω ότι είναι μια πάρα πολύ καλή χρονιά για το αυτοκινητοδρόμιο. Ξεκινήσαμε με πολύ καλές συμμετοχές και συνεχίζουμε καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, που σημαίνει ότι τα Παρασκευό-Σαββατοκύριακα είναι κλειστά μέχρι αρχές Δεκεμβρίου και την υπόλοιπη εβδομάδα είναι ανοιχτά για τις προπονήσεις. Η Λέσχη Αυτοκινήτου και Μοτοσικλέτας Σερών διοργανώνει τον δεύτερο αγώνα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Μοτοσικλέτας στο αυτοκινητοδρόμιο Σερών. 65 είναι οι συμμετοχές που θα έρθουν στον αγώνα μας, 5 κατηγορίες. Αύριο είναι τα ελεύθερα και τα χρονομετρημένα μετά τις 11 το πρωί και την Κυριακή. Από τις 11 μέχρι και τις 3 το μεσημέρι είναι οι 5 αγώνες του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Μοτοσικλέτας. Η Λέσχη Αυτοκινήτου και Μοτοσικλέτας Σερών είναι πρωτοπόρο στον χώρο του μηχανοκίνητου αθλητισμού στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Διοργανώνουμε 22 αγώνες στην Ελλάδα και παράλληλα κάνουμε χρονομέτρηση στο παγκόσμιο πρωτάθλημα Enduro σε όλο τον κόσμο. Ο αυριανός αγώνας περιμένουμε ότι θα είναι ενδιαφέρον αγώνας και περιμένουμε τον κόσμο να έρθει για να δει από κοντά αυτά που βλέπει και στην τηλεόραση.